Μιχάλης Κακιούζης, προπονητής της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Μια ήττα σήμερα από τον ΑΠΟΕΛ στην προσωρινή έδρα σας. Τι σημαίνει αυτή η ήττα για σας εν ώψη της μάχης για την είσοδο στα play-off? Ήταν μια νίκη η οποία αν κερδίζαμε θα... Το κρατήσω, θέλεις. Άμα κερδίζαμε, κάναμε security σίγουρα την θέση μας. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Το γεγονός ότι είναι το πέμπτο παιχνίδι που παίζουμε εκτός έδρας νομίζω λέει πάρα πολλά, γιατί ουσιαστικά δεν είναι το γήπεδο μας εδώ πέρα. Το θέμα είναι να είναι όλοι το ίδιο, ξέρεις, αμήλικτο όπως είναι και με εμάς. Τέλος πάντων, δεν είναι δικαιολογία αυτό. Όχι, δεν ήταν ένα παιχνίδι κλειστό, παιχνίδι play-offs. Κάποιος θα κέρδιζε, κάποιος θα έχανε. Κοιτάμε τη συνέχεια, έχουμε δύσκολα παιχνίδια μπροστά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η ζωή συνεχίζει. Κερδίζαμε, χάναμε, έπρεπε να συνεχίσουμε. Τα παιχνίδια είναι το ένα μετά το άλλο. Η ομάδα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε το παραλίμνη και δεν το λέω υποτιμητικά. Παίζουμε και έχουμε από κάτω μας το ΑΠΟΕΛ, τον Απόλλωνα, παραδοσιακές ομάδες. Και κάθε φορά δουλεύουμε για το καλύτερο. Είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά. Δουλεύουν κάθε μέρα περισσότερο, κάθε μέρα σκληρότερα. Φαίνεται στο παιχνίδι, φαίνεται στη θέση μας στην βαθμολογία. Νομίζω ότι με αυτή την οτροπία, αν θα συνεχίσουμε, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Η ομάδα σας φέτος είναι μια ομάδα που βγάζει πάρα πολύ καλή εικόνα και υγεία και μέσα και έξω από το παρκέ. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και για τη συνέχεια της σεζόν, όπου και για τα επόμενα χρόνια αυτό το πράγμα που χτίζεται. Αυτό ήταν ο δεύτερος χρόνος που μέσα στην ομάδα. Αυτό ήταν και ο σκοπός, να βάλουμε μια βάση για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ σωστό δρόμο, όπως το λες και εσύ. Εμένα είναι πολύ σημαντικό να το λένε άνθρωποι από εμείς, μπορούμε να το λέμε, αλλά το να το λένε άνθρωποι που είναι έξω από την ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι όλοι κάνουμε κάτι καλά, και εμείς μέσα στο γήπεδο και οι άνθρωποι γύρω από την ομάδα. Νομίζω ότι λειτουργούμε σε επαγγελματικά πλαίσια, καθαρά. Η ομάδα πραγματικά, και όχι επειδή είμαι εγώ εδώ πέρα, είναι παράδειγμα και θα πρέπει να το ακολουθήσουν περισσότερες ομάδες στην Κύπρο. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Κακιούζης, ο προπονητής της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου, ο οποίος ναι, με δέχτηκε μια ήττα σήμερα δύσκολη, ειδικά με τον τρόπο που ήρθε, όμως είναι αισιόδοξος και για τη συνέχεια της σεζόν. Άλλωστε, η Ένωση παραμένει στην τρίτη θέση, είναι ακόμη εκεί, ενώ υπάρχει και το κύπελλο.